Συνδεόμαστε με τον Υπουργό Παιδείας, τον κύριο Κώστα Γαβρόγλου. Γεια σας. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα σας. Ξέρετε, και το heavy metal είναι μέρος της κουλτούρας της νεολαίας. Δεν είναι μόνο τα τραγούδια του Χατζηδάκη. Για πείτε μας λοιπόν αυτή η νεολαία του heavy metal. Αισθανθήκατε άσχημα χθες, αλήθεια? Σας βλέπαμε κάπως στριμωγμένο, έτσι. Θα σας πω. Και πρώτα-πρώτα πώς έφτασαν στο γραφείο σας, να μας πείτε. Μας το εξηγήσετε όλο. Κοιτάξτε, το Υπουργείο Παιδείας είναι ένα κτίριο το οποίο δεν έπρεπε να είναι Υπουργείο. Έχει διάφορα ζητήματα φύλαξης. Είναι ένα κτίριο που ήταν και επικεφαλής των Ολυμπιακών Αγώνων και, εν πάση περιπτώσει, μετατράπηκε πολύ γρήγορα σε Υπουργείο από όταν ήταν η κυρία Γιαννάκου Υπουργός Παιδείας. Και ήταν και υπέρ, αν θυμάμαι καλά, το γραφείο του Υπουργού, το οποίο το έσπασε στα τρία ο κύριος Φίλης, και ήδη θα φαντάζομαι θα είναι ξανά πολύ μεγάλο, ήταν περισσότερο από ότι είναι όλος ο όροφος που έχουμε εμείς εδώ, κύριε Υπουργέ. Το θυμάμαι δηλαδή, ήταν ένα απίστευτο πράγμα. Κοιτάξτε, το γραφείο ήταν το γραφείο του κυρίου Ρογκ, που ήταν ο πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, και δείχνει και τη μεγαλομανία αυτών των ανθρώπων, αν δείτε το χώρο, αλλά και η διακόσμηση που έγινε στη συνέχεια από την κυβέρνηση. Δεν τιμά τη χώρα μας, διότι είναι μια εξαιρετικά πλούσια και νεόπλουτη διακόσμηση. Αλλά ταυτόχρονα όμως τα Υπουργεία φυλάσσονται, και προσωπικά και εγώ όσες φορές έχω έρθει στο Υπουργείο, για το Υπουργείο Παιδείας, σε άλλα Υπουργεία που είναι εκεί, νομίζω περνούσες από τους φύλακες, σε κοιτάζαν, σου λέγαν που πας, έλεγες μέσα, περνούσες και έφτανες όπου ήθελες. Όχι, θέλω να πω, δεν είχε φύλαξη το Υπουργείο, είναι αλήθεια αυτό? Σας το βεβαιώνω, δηλαδή, δεν ξέρω πώς περνάτε, ναι, αλλά... Το Υπουργείο έχει φύλαξη. Απλώς είναι, αν δεν κάνω λάθος, το μόνο Υπουργείο που έχει μια τόσο μεγάλη ελεύθερη έκταση γύρω του, και όπως σας είπα, είναι ένα κτίριο, όπως όλα τα υπουργικά κτίρια που πρέπει να έχουν ορισμένες προδιαγραφές, το δικό μας δεν την έχει σε επίπεδο ασφάλειας. Με συγχωρείτε τώρα, λέτε, κύριε Υπουργέ, ότι... Μην συζητήσουμε για το κτίριο. Όχι, θα σας ζητήσουμε. Λέτε ότι δεν είναι ασφαλές το Υπουργείο? Γιατί αν είναι αντικειμενικός ο λόγος, σημαίνει ότι δεν είναι ασφαλές το Υπουργείο. Το Υπουργείο έχει πολλούς τρόπους γύρω-γύρω να μπορέσει κανείς να παραβιάσει την ασφάλεια, που έχουμε και αστυνομία, έχουμε και εταιρεία φύλαξης. Αλλά καταλαβαίνετε, όταν έχεις μία περίμετρο που μπορεί να είναι πάνω από 500 μέτρα, καταλαβαίνετε ότι αυτή η χώρη εξορισμού είναι δύσκολο. Εξορισμού δεν είναι ένα θέμα. Έχουμε πάρει διάφορα μέτρα, αλλά ξέρετε, δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι χθες ήρθαν κάποια παιδιά, κατά τη γνώμη μου ήταν ελάχιστα αυτά τα παιδιά, ήταν κάτω από 40 άτομα, εκφράστηκαν με έναν τρόπο έντονο, εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους. Νομίζω ότι υπήρχαν πολλά πράγματα τα οποία ήταν σωστά, κανείς πρέπει να μπει στη θέση τους. Υπήρχαν πολλά πράγματα που απέρεαν από το γεγονός ότι δεν είχαν διαβάσει ούτε τα νομοσχέδια, ούτε και ήξεραν τις προτάσεις που έχουμε κάνει. Εκείνο βεβαίως που κατά μία έννοια μας προβληματίζει είναι από πού αντλούν αυτά τα παιδιά την ομιμότητά τους, διότι αυτά δεν είναι ούτε αποφάσεις γενικών συνελεύσεων, ούτε ενός μαζικού κινήματος, ούτε οτιδήποτε άλλο. Όχι ότι δεν υπάρχουν παρατάξεις μαζικές ή ότι δεν υπάρχουν γενικές συνελεύσεις που παίρνουν αποφάσεις, αλλά ξέρετε, αυτές οι μειοψηφίες που παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους, εν πάση περιπτώσει, είναι πράγματα που κανείς πρέπει να τα δει ψύχρεμα, αλλά και αποφασιστικά ως προς την αντίληψη. Εγώ πάντα μιλάω με τα παιδιά επί ίσης όρης, δεν επικαλούμε ούτε την ηλικία μου, ούτε την πείρα μου, ούτε τη θέση μου. Η εκτίμησή σας ποια είναι, ότι από πού αντλούν την νομιμότητά τους? Κοιτάξτε, υπάρχουν ομάδες οι οποίες αποφασίζουν να κάνουν το Α ή το Β. Ορισμένες έχουν κάλυψη πολιτικών κομμάτων, όπως... ορισμένες δεν έχουν. Τι εννοείται? Οι συγκεκριμένοι είχαν κάλυψη, αυτό ρωτάμε. Κοιτάξτε, δεν θέλω να μπω σε δετεκτιβίστικες λογικές. Ο καθένας ξέρει ακριβώς τι εννοώ. Υπάρχουν κόμματα
τα οποία κλείνουν τα μάτια σε τέτοιες καταστάσεις. Τις εξωκοινοβουλευτικά κόμματα και κινήσεις ή και κοινοβουλευτικά. Όχι υποχρεωτικά. Μπορεί να είναι και κόμματα εξουσίας. Όχι, κοιτάξτε να δείτε, για να μην τώρα το παιδεύουμε το ζήτημα, υπάρχει ένα θέμα, ο ριζοσπάστης παραδείγματος χάρη, πριν αρχίσουν τα σχολεία, ανακοίνωνε ότι συγκροτήθηκε μέτωπο μαθητών που θα διεκδικήσει το ΑΒΓ. Πώς κατάφερε κανείς πριν την έναρξη των σχολείων να γίνουν και οι αντίστοιχες διαδικασίες για να συγκροτηθούν τέτοιες συλλογικότητες, κανείς πρέπει να αναρωτηθεί. Mm-hmm. Να σας πω κάτι. Είναι μέρος μιας περίπλοκης κατάστασης, κυρίως ανάμεσα στην νεολαία, ανάμεσα στα κόμματα τα οποία δεν έχουν ακόμη αποφασίσει ποια θα είναι η προεκλογική του στάση. Εδώ μιλάμε για μια ακραία συμπεριφορά. Το βλέπετε και στη Νέα Δημοκρατία. Δεν την ενδιαφέρει τίποτα άλλο από το να αναδείξει τη λεγόμενη ανομία, έτσι δεν είναι? Θα πάμε αμέσως μετά σε αυτό. Να σας ρωτήσω, είχαν ένα αίτημα τα παιδιά που ήταν εκεί. Να μην προχωρήσουν οι αλλαγές, να μην κατατεθεί το νομοσχέδιο. Σε αυτό τι απαντάτε που είναι το βασικό? Κοιτάξτε, 40 άτομα να έχουν αυτό το αίτημα, το οποίο δεν το είχαν και όλοι, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι δεν μπορεί κανείς παρά μόνο να το σημειώσει. Mm-hmm. Δηλαδή όταν λένε ότι να αποσυρθεί το νομοσχέδιο για το Λύκειο, το οποίο ακόμη δεν υπάρχει ως νομοσχέδιο, γι' αυτό σας λέω, ούτε καν μελετημένοι ήτανε, αλλά να αποσυρθεί κάτι που για πρώτη φορά τα τελευταία 50 χρόνια δίνει τη δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης και πολύ λιγότερα μαθήματα με περισσότερες ώρες, άρα το να μην πηγαίνει κανείς στα φροντιστήρια ή να μην υποκύπτει στην παραπαιδεία, εγώ δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει απόσυρε. Το καταλαβαίνω να πούν ότι ξέρεις τα μαθήματα πρέπει να είναι το α και όχι το β, το κατανοώ όλο αυτό. Αλλά η έννοια απέσυρε κάτι το οποίο για πρώτη φορά δίνει τη δυνατότητα να μπαίνεις χωρίς εξετάσεις. Και για πρώτη φορά σε αποτρέπει, διότι δεν έχεις λόγο πια να χρησιμοποιείς την παραπαιδεία, εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό. Άρα δεν γίνεται δεκτό το αίτημα. Κοιτάξτε, το αίτημα το οποίο και εσείς θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι ένα αίτημα που έρχεται από μια ομάδα παιδιών και δεν έχει ανταπάντηση, γιατί εγώ τους ρωτούσα και δεν ήταν σε θέση να μου απαντήσουν, λέγοντας ότι όλο αυτό είναι για να δημιουργήσει φτηνό εργατικό δυναμικό. Εντάξει, όλοι μας κατά καιρούς έχουμε πει πράγματα που δεν βασίζονταν πολύ στον ορθό λόγο, ας τα θεωρήσουμε ότι και αυτό ήταν μέρος μιας τέτοιας αντίδρασης. Να διευρύνουμε λίγο. Σαν αυτοκριτική, πολλοί λένε, βλέπω ας πούμε αντίπαλες παρατάξεις όπως τη Νέα Δημοκρατία, να λένε έτσι και ο κύριος Τσίπρας έγινε πρωθυπουργός όμως. Κοιτάξτε, θα βόλευε πάρα πολύ τη Νέα Δημοκρατία και προφανώς γι' αυτό τα λέει. Αλλά δεν λέμε και πουθενά δεν το έχει πει κανένας ότι οι αγωνιστικές διεκδικήσεις είτε είναι κατακριτές είτε είναι οτιδήποτε άλλο. Και θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ να πάτε να δείτε τι γράφαμε, τι λέγαμε διάφοροι εκείνη την εποχή και να δείτε αν αυτά έχουν σχέση με μια πλήρη και απόλυτη άρνηση ενός μεταρρυθμιστικού σχεδίου που αυτή τη στιγμή μόνο θετικά έχει. Πείτε μου ένα αρνητικό του μεταρρυθμιστικού σχεδίου. Το παρακάλεσα και χθες τα παιδιά που ήρθανε και το λέω συνέχεια, το λέω δε και στον κύριο Μητσοτάκη, να μας πει ένα όμως, ένα. Και δεν υπάρχει απάντηση. Λέει, όταν θα έρθω, θα καταργήσω τους νόμους Μπαλταφίλη και Γαβρόγλου. Μα είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Είναι ένας λόγος προγραμματικός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Φέραμε τα μεταπτυχιακά που για πρώτη φορά αυξήθηκαν τα δωρεάν και το 30% των παιδιών μπαίνουν χωρίς δίδακτρα. Δεν ξέρω αν κατανοούμε τι λέμε. Ναι. Κανονικοποιήσαμε μια κατάσταση στα πανεπιστήμια που ήταν ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Πάντως υπάρχει και μια κατάσταση στα πανεπιστήμια που δεν είναι καθόλου κανονική. Το ότι είναι στο έλεος διακινητών ναρκωτικών. Ξέρετε σήμερα ότι συνεδριάζει σύγκλητος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Θα σας το πω πολύ κατηγορηματικά. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό όχι ότι το κάνετε εσείς. Μεταφέρετε ρεπορτάζ και μεταφέρετε αυτά που γίνονται. Αυτό που γίνεται είναι απαράδεκτο. Είμαστε κατηγορηματικοί στο θέμα των ναρκωτικών. Η διακίνηση ναρκωτικών είναι ένα κακούργημα
Και δεν καταλαβαίνουμε γιατί οι Πριτάνοι δεν καλούν την αστυνομία. Τελεία και παύλα. Ο Πρίτανης της Θεσσαλονίκης που τον άκουγα λίγο πριν, ναι, είπε ότι, ναι, έχει καλέσει την αστυνομία. Ωραία, τότε να έρθει στο Υπουργείο, να πάμε στην κυρία Γεροβασίλη και να δούμε γιατί δεν έχει επέμβει η αστυνομία. Στο θέμα των ναρκωτικών. Πώς μπορείς να εμπλακείς πιο εύκολα σε τροχαίο. Και πρέπει όλοι να χαίρονται ότι είμαστε απόλυτοι. Αλλά βέβαια είμαι μηχανή. Λίγο να σκεφτούμε γιατί, παραδείγματος χάρη, όλα τα φώτα στο προάβλιο, στο κεντρικό κτίριο, στο κεντρικό κάμπου στη Θεσσαλονίκη είναι σβησμένα το βράδυ. Μπορεί κάποιος να μου το πει αυτό. Ή ένα βανάκι που υπήρχε και έκανε βόλτα δεν υπάρχει πια. Δεν υπάρχουν χρήματα. Χρήματα υπάρχουν. Και τους είπαμε εμείς, πάρτε, αγοράστε βαν και να κάνει συνέχεια. Ένα βόλτες. Βανάκι, τι εννοείται. Τι δουλειά κάνει το βανάκι. Ναι, ναι. Παλιότερα υπήρχε ένα βαν που ήταν με κάποιο κόσμο μέσα και έκανε βόλτες στην Πανεπιστημίουπολη. Στο κεντρικό της Θεσσαλονίκη. Ώστε να διαπιστώνει παρεμβατικές συμπεριφορές. Ξέρετε τώρα πώς. Καταλαβαίνετε, μία παρουσία πάντοτε είναι αποτρεπτική. Mm-hmm. Και με συγχωρείτε, γιατί δεν γινότανε αντίστοιχα όταν ήταν πρίτανης ο κύριος Μιλόπουλος. Όταν γινότανε, υπήρχε παρέμβαση. Τελεία και παύλα. Δεν υπάρχει καμία, μα καμία ανοχή για τα ναρκωτικά. Εκτιμάτε και δηλαδή, καλό, με συγχωρείτε, ότι είναι ευθύνη των Πριτάνεων. Όχι, δεν είναι ευθύνη. Είναι ευθύνη ολονών μας. Εγώ δεν μπορώ να ξέρω. Mm-hmm. Αν υπάρχει διακίνηση στο τάδε μέρος. Και για να ξέρουμε τι λέμε τώρα, μην τα τσουβαλιάζουμε και όλα μαζί. Όντως υπάρχει ένα πρόβλημα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο πολύ σοβαρό. Στην Αθήνα. Στην Αθήνα, mm-hmm, μάλιστα. Και υπάρχει ένα πρόβλημα στο κεντρικό κάμπους του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αυτά θα έπρεπε να μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Ο Πρίτανης λοιπόν πρέπει να πάρει αυτή την ευθύνη. Αν δεν υπάρχει ανταπόκριση στην ευθύνη του, να το κάνουμε θέμα και να δούμε για ποιο λόγο δεν υπήρχε ανταπόκριση. Μα το κάνουν. Και θέμα. Να κλείσουμε κάθε αυτό μέρα το θέμα. Είναι αλλά πανεπιστημιακή στα μέσα ενημέρωσης. Και κάθε μέρα λένε αυτό. Να σας πω κάτι όμως. Εμείς για πρώτη φορά, το οποίο βεβαίως και αυτό αγνοήθηκε, δεχθήκαμε ότι υπάρχουν προβλήματα παραβατικότητας. Κάναμε λοιπόν μια επιτροπή, επικεφαλής ήταν ο κύριος Παρασκευόπουλος, με εκπροσώπους της εισαγγελίας, της αστυνομίας, ειδικούς επί των ναρκωτικών, κόσμο από άλλα υπουργεία. Βγήκε ένα πόρισμα. Το στείλαμε στα πανεπιστήμια, παρόλο που τα πανεπιστήμια συμμετείχαν και στη σύνταξή του, για να έχουμε τη γνώμη των συγκλήτων. Η νεολαία της Νέας Δημοκρατίας, 45 λεπτά αφότου το πήρε, 45 με το ρολόι, το έστειλε πίσω ως φεδρό. Πότε κατάφερε να το διαβάσει, πότε κατάφερε να συνεδριάσει και πότε κατάφερε να βγάλει απόφαση, καταλαβαίνετε ότι είναι διαδικασίες εξπρές αυτές. Μήπως λοιπόν διάφοροι φοβούνται από τις προσπάθειες που κάνουμε για να εξασφαλίσουμε ένα καλύτερο κλίμα. Μήπως δεν τους βολεύει πολιτικά και κομματικά. Σας το λέω με το πόρισμα Παρασκευόπουλο. Και γιατί καμία σύγκλητος δεν μας έχει στείλει την απόφασή της, ενώ το έχουν πάρει εδώ και ένα μήνα. Εδώ και ένα μήνα το έχουν πάρει. Δεν έχουν απαντήσει, λέτε. Δεν έχουν παρατηρήσει. Βεβαίως δεν έχουν απαντήσει. Ανεξάρτητα από τις τάσεις της νεολαίας της Νέας Δημοκρατίας, ανεξάρτητα από την επιτροπή που συστήσατε και το πόρισμα, ναι, που έβγαλε, εδώ έχουμε μια κατάσταση όπου τα πανεπιστήμια είναι χώροι ανομίας. Και αυτό δεν είναι δεξιά θέση που σας λέω. Θα μου επιτρέψετε, κυρία. Πανεπιστημιακούς. Οι οποίοι λένε φοβερά πράγματα. Κυρία Σπανού, θα μου επιτρέψετε με όλο το σεβασμό στο πρόσωπό σας. Ότι σε αυτό έχετε πέσει έξω. Υπάρχουν μέρη στα πανεπιστήμια στα οποία υπάρχει σοβαρό ζήτημα παραβατικότητας. Μην τα τσουβαλιάζουμε όλο μαζί. Ωραία. Μην τα τσουβαλιάζουμε λοιπόν όλα μαζί. Υπάρχουν μέρη στα πανεπιστήμια. Αυτό μόνο σας λέω ότι είναι εντελώς απαράδεκτο. Είναι απαράδεκτο. Συμφωνούμε. Αυτό δεν λύνεται με μια επιτροπή και ένα πόρισμα. Προφανώς. Με συγχωρείτε, κατά τη γνώμη σας, πώς λύνεται λοιπόν. Ή πείτε μου εσείς πώς λύνεται. Γιατί εμείς λέμε. Παρόλο που δεν είναι δουλειά μου, θα σας πω. Με την εφαρμογή του νόμου. Με την εφαρμογή του νόμου, δηλαδή, ξέρετε τους νόμους. Πείτε μου. Επειδή είμαι και τα κακουργήματα λοιπόν, τα κακουργήματα δεν θέλουν καμία διαδικασία. Παίρνεις και έρχεται η αστυνομία. Υπάρχει νόμος που λέει όταν υπάρχει κακούργημα υπάρχει απάντηση. Ωραία, εδώ έχουμε πανεπιστημιακούς λοιπόν και Πριτάνες που λένε ότι καλούν την αστυνομία και η αστυνομία δεν πηγαίνει. Ωραία, γιατί αυτοί πέρα από το να γράφουν ένα γράμμα και δεν πηγαίνει η αστυνομία, δεν έρχονται να συζητήσουμε με ποιο τρόπο η παρέμβαση της αστυνομίας στα κακουργηματικά, επιμένω, στα κακουργηματικά, πρέπει να είναι άμεση. Να το δούμε το πρόβλημα, αν υπάρχει ένα πρόβλημα με την αστυνομία. Mm. Αλλά υπάρχει και ένα θέμα, αν τυχόν
κανείς το στείλει, ξέρετε, μετά από ένα διάστημα κτλ. Υπάρχει ένα θέμα ότι δεν τελείται εκείνη την ώρα. Εκεί που γίνεται λαθρεμπόριο, ας πούμε, τσιγάρων και λοιπά στην ΑΣΟΕ, με τα μάτια μου, το βλέπα προχθές, κύριε Υπουργέ. Κοιτάξτε, αν το βλέπατε με τα μάτια σας ότι γίνεται λαθρεμπόριο, ως πολίτης πρέπει να το καταγγείλετε στην αστυνομία και να παρέμβει. Επιμένω. Εγώ δουλειά του πρίτανη, είναι των καθηγητών, των φοιτητών, δική σας, δεν είναι μόνο δικιά μου. Κοιτάξτε, θα σας πω. Αν θέλετε να γενικεύσουμε το πρόβλημα, νομίζω είναι λάθος. Όχι, εγώ δεν το γενικεύω και δεν είμαι, αυτός που κάνουν το δόγμα τάξης και νόμος. Έτσι, δεν είμαι αυτής της άποψης, το ξέρετε, εδώ είμαστε, γνωριζόμαστε. Σε καμία περίπτωση δεν είναι αυτό. Με συγχωρείτε, πραγματικά το θέλετε, δεν ήταν προσωπικό. Ναι, πραγματικά. Ναι. Εδώ υπάρχουν κάποιοι, γιατί πρέπει αυτό να το δεχτούμε, υπάρχουν κάποιοι που τους βολεύει να προβάλλουν αυτήν την εικόνα. Τους βολεύει. Ας το καταλάβουμε αυτό. Υπάρχει πρόβλημα. Εγώ σας λέω ότι υπάρχει. Για μεν τα κακουργηματικά ο νόμος είναι σαφέστατος. Για δε τα άλλα είναι πολύ περίπλοκα ζητήματα. Και αυτό ακριβώς αναδεικνύει μία έκθεση που γίνεται για πρώτη φορά μετά τη Χούντα, για να μην πάμε πριν, και η οποία καλεί το σύνολο της πανεπιστημιακής κοινότητας να σκύψει πάνω στο πρόβλημα. Αυτό το πρόβλημα λύση πότε θα δώσετε, δηλαδή ενώ υπάρχει το πόρισμα της Επιτροπής, βέβαια, πότε θα έχουμε μέτρα. Θα σας πω. Λύση, όπως πάλι καλά γνωρίζετε, δεν είναι μονοσήμαντη. Σωστά. Λέω πότε θα ανακοινώσετε τα μέτρα, αυτό εννοώ. Όταν πάρουμε και τις. Ξέρετε, άλλες φορές κάνουμε πράγματα χωρίς να ρωτάμε τις συγκλήτους τους και μας λένε δεν μας ρωτήσατε ποτέ. Πάμε να ρωτήσουμε τις συγκλήτους τους, δεν απαντάνε, πάλι λένε γιατί καθυστερείτε. Δεν γίνεται μοναζιγά να χάνουμε. Εμείς λοιπόν ακολουθήσαμε μια άψογη διαδικασία. Φέραμε ανθρώπους και κοινωνικά ευαίσθητους, αλλά και τεχνοκρατικά επαρκέστατους. Και είπαμε, παιδιά, υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Προσπαθήστε να δείτε τι μπορεί να γίνει. Και να σας πω και κάτι άλλο. Ορισμένες φορές, όχι πάντα, για να μην θεωρηθεί ότι καλύπτω πράγματα, ορισμένες φορές, μέρος αυτής της παραβατικότητας είναι και φοιτητές μας. Αυτούς δεν πρέπει να δούμε πώς θα τους νουθετήσουμε, πώς θα συζητήσουμε μαζί τους, πώς θα συζητήσουμε μαζί με τους άλλους συμφοιτητές τους. Προχθές, σε μια συνέντευξη, είπα κάτι το οποίο, ας πούμε, χλεβάστηκε και δεν, ας πούμε, περιποιεί τιμή σε όλους, ας πούμε, που χρησιμοποιούν την πένα τους με αυτόν τον τρόπο. Όταν λέμε να διεκδικήσουν οι φοιτητές τους χώρους τους, δεν σημαίνει να έρθουν και με βία να διώξουν τους άλλους. Να σας πω τι έγινε πέρσι στην αρχιτεκτονική. Υπήρχε ένα αντίστοιχο φαινόμενο. Και πήγανε μέσα και είπανε σε διάφορους που κάνανε μάθημα εκείνη την ώρα να σηκωθήσετε να φύγετε. Και αυτοί έμειναν στην τάξη, συνεχίσανε το μάθημα και με αυτόν τον τρόπο, κατά κάποιο τρόπο, το φαινόμενο και το πρόβλημα λύθηκε. Διότι δεν τόλμησαν αυτοί να ξανακάνουν το ίδιο πράγμα στην αρχιτεκτονική. Παιχνίδια εξουσίας λοιπόν στο News 24/7 στους 88,6. Αγγελική Σπανού και Βασίλη Σκουρή στα μικρόφωνα του ραδιοφώνου. Και χαρά για μας και τον ευχαριστούμε. Στην τηλεφωνική μας γραμμή εξακολουθεί να βρίσκεται ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ο κύριος Κώστας Γαβρόγλου. Και είχαμε σταματήσει στο σημείο που λέγατε ότι πολλές φορές είναι και οι φοιτητές μέρος του προβλήματος παραβατικότητας στα πανεπιστήμια και πρέπει να γίνει διάλογος μαζί τους. Λέγατε ότι πρέπει να διεκδικήσουν το χώρο τους και την νομιμότητα σε αυτούς τους χώρους και προφανώς αναφέρεστε και στην ιστορία του Ρουβίκονα στη φιλοσοφική. Σωστά? Ναι. Κοιτάξτε, νομίζω ότι όσο είμαστε απόντες από εκεί που είναι η ζωή μας, τόσο οι χώροι αυτοί θα αρχίσουν να αποκτούν παθογένειες. Εγώ αν θυμάστε πέρσι, δεν έχετε λόγο να το θυμάστε προφανώς, αλλά όταν έγινε το σκάνδαλο αντιγραφής στην Πάτρα, που οι αρχές, οι πανεπιστημιακές, προχώρησαν στα μέτρα που πρέπει να πάρθουν, ζήτησα να γίνει μία μέρα ολόκληρη σε όλο το πανεπιστήμιο να συζητηθεί το θέμα αντιγραφής. Πάλι υπήρξε ένας χλεβασμός από κάποιους. Αν αυτά τα πράγματα δεν τα συζητάμε εμείς που είμαστε στο φυσικό χώρο, το εμείς το λέω και εμένα ως πανεπιστημιακό, αλλά οι συνάδελφοι, οι φοιτητές, οι διοικητικοί, καταλαβαίνετε ότι αυτοί οι χώροι αποξενώνονται
από αυτό που πρέπει να είναι. Εδώ λοιπόν έχουμε αυτούς που αποκαλούνται Ρουβίκονες, οι οποίοι κάνανε, τέλος πάντων, θέλουν να καταλάβουν ένα χώρο. Υπάρχουν διεργασίες μέσα στο πανεπιστήμιο για να πιστούν, να φύγουν κτλ. Έρχεται η Σύνοδος Πριτάνεων και βγάζει μία ανακοίνωση η οποία ουσιαστικά υπονομεύει τις προσπάθειες των Βρετανικών Αρχών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Δηλαδή? Έβγαλε μία ανακοίνωση η Σύνοδος Πριτάνεων, το Προεδρείο εν πάση περιπτώσει, το οποίο λέει να παρέμβει η πολιτεία κτλ. Κτλ. Όταν όλοι μέσα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών προσπαθούν με δικές τους δυνάμεις να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή υπάρχουν θέματα που δεν μπορούν να λυθούν με άλλο τρόπο. Πρέπει να αλλάξει και η νοοτροπία μας. Υπάρχουν θέματα όπως είναι τα ναρκωτικά, τα ναρκωτικά, τα οποία όντως πρέπει να αντιμετωπιστούν με κατηγορηματικό τρόπο, κατηγορηματικότατο. Τώρα, για τον Ρουβίκονα, η αξιωματική αντιπολίτευση λέει ότι πρέπει να παρέμβει, είναι θέμα ανομίας και πρέπει να παρέμβει η αστυνομία. Μάλιστα. Το σχόλιο σας, πρέπει καταρχήν να παρέμβει η αστυνομία? Κατά τη γνώμη μου, πρέπει η πανεπιστημιακή κοινότητα να αποφασίσει τι πρέπει να γίνει και η Νέα Δημοκρατία να κοιτάξει τη δουλειά της. Η πανεπιστημιακή κοινότητα έχει τους κοσμήτορες, τους προέδρους των τμήματων, τα μέλη ΔΕΠ, τους φοιτητές τους ίδιους. Η δικιά σας άποψη ως Υπουργό Παιδείας, κύριε Γαβρόγλου? Η δική μου άποψη είναι ότι θέλω να δω τι θα πει η πανεπιστημιακή κοινότητα, όπως όχι μόνο ο νόμος και η παράδοση ορίζει. Ξέρετε, υπάρχει ένα θέμα. Αν αποφασίζει, καλέστε την αστυνομία. Αφήστε πρώτα να το αποφασίσει. Γιατί μην οθούμε. Όχι, δεν οθούμε προς Θεού. Γι' αυτό σας λέω. Εγώ δεν οθώ σε κανέναν. Ξέρετε πόσο σύνθετες είναι αυτές οι διεργασίες? Ξέρετε πόσο σύνθετο είναι, να σας πω, ένα τριτεύο θέμα. Εντάξει, μπορεί να μην είναι και τόσο τριτεύο. Αν πιάσεις ένα μαθητή που αντιγράφει, τι θα του κάνεις? Αμέσως του μηδενείς το χαρτί, την κόλλα? Το τυπικό είναι αυτό. Εγώ σας λέω ότι πρέπει να καταλάβεις γιατί το κάνει αυτό το πράγμα. Και αλλού να του βάλεις 5 μηδενικά μαζί, και αλλού, αν καταλάβεις ότι γίνεται για άλλο λόγο, να προσπαθήσεις να πας παρακάτω, να μιλάς με αυτό το παιδί. Η πανεπιστημιακή ζωή, όπως και η σχολική ζωή, είναι μια πολύ σύνθετη ζωή. Πόσο μάλλον που έχουμε να κάνουμε και με ενήλικες. Πόσο μάλλον που έχουμε να κάνουμε και με διδάσκοντες οι οποίοι έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις προς τη ζωή και τον κόσμο. Δεν λέω διαφορετικών κομμάτων. Διαφορετικές προσεγγίσεις. Πάντως, διαβάζουμε άρθρα πανεπιστημιακών και ακούμε και συνεντεύξεις στους ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης που λένε ότι πρώτον φοβούνται. Δεύτερον, δεν έχουν εμπιστοσύνη στους θεσμούς και στην πολιτεία, ότι θα τους συνδράμει αν ζητήσουν βοήθεια. Και τρίτον, δεν θεωρούν ότι υπάρχει πολιτική βούληση από την πλευρά της κυβέρνησης για να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο. Τα ακούτε αυτά, φαντάζομαι? Κοιτάξτε, τα ακούω, αλλά τι να κάνω. Όταν λένε φοβούνται, τι ακριβώς εννοούν φοβούνται? Καταλαβαίνετε, το να δημιουργήσουμε, και εγώ μπορεί να έρθω στο στούντιό σας και να πω, ξέρω, ανεβαίνοντας τις σκάλες, λίγο φοβάμαι. Δεν πάει έτσι. Τι θα πει φοβάμαι στο φυσικό μου χώρο? Ναι. Γι' αυτό λέω να διεκδικήσουμε το φυσικό μας χώρο. Κύριε Υπουργέ, τους έχουν συμβεί πράγματα. Τα ξέρετε, μην σας πούμε τώρα τα παραδείγματα. Θέλετε να μου πείτε πότε έχουν συμβεί αυτά? Ξέρετε ότι τα περισσότερα. Να πούμε έχουν τώρα συμβεί για τον κύριο Συρίγο, που ακόμα ψάχνει να βρει το δίκιο του. Να πούμε αυτό, ας πούμε, που το ξέρει όλη η Ελλάδα. Δεν είναι το μόνο. Με συγχωρείτε, είπατε για τον κύριο Συρίγο. Εγώ να σας πω για άλλες 10 περιπτώσεις. Να σας πω, δεν το αμφισβητεί κανείς αυτό. Δεν το αμφισβητεί. Εκείνο που προσπαθώ να σας πω τόση ώρα είναι ότι το πρόβλημα είναι τόσο σύνθετο που θέλει από πλευράς ολωνών μας. Οι κραυγές που λένε γιατί δεν έρχεται αστυνομία είναι για να μην συζητηθεί αυτό το πρόβλημα. Έχετε δει εσείς καμία πρόταση από τα άλλα κόμματα? Έχετε δει πουθενά μία άλλη πρόταση συγκροτημένη όμως, πέρα από το να λέει να μπει η αστυνομία? Εκτός αν θεωρούμε ότι όλα μπορεί να τα λύσει η αστυνομία. Mm-hmm. Αυτό μοιάζει, ας πούμε, διάφορες οικογένειες που μεγαλώνουν τα παιδιά τους και λένε θα φωνάξει τον μπαμπούλα, λοιπόν. Γιατί δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα. Άρα κανείς δεν θέλει να καθίσει να συζητήσουμε τα προβλήματα. Αυτό ακριβώς έκανε η Επιτροπή Παρασκευόπουλου. Συζήτησε και ανέλησε τα προβλήματα με τους καθήλυν αρμόδιους εκπροσώπους και της πολιτείας
αλλά και τεχνοκράτες που ξέρουν διάφορα ζητήματα. Και καλό, δεν λέω θα λυθούν όλα τα προβλήματα, αλλά αν αυτό είναι ένα πρώτο βήμα, δηλώ, δεν πειράζει, πρώτο όμως, να το κατοχυρώσουμε όλοι μαζί. Και από μένα τουλάχιστον μια τελευταία ερώτηση, κύριε Υπουργέ. Σήμερα συζητιέται στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης. Οι πληροφορίες μας λένε ότι δεν περιλαμβάνεται στην πρόταση αναθεώρηση του άρθρου 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Σωστά κατά τη γνώμη σας? Κοιτάξτε, και η προσωπική μου άποψη, αλλά και η πρόταση και η άποψη του ΣΥΡΙΖΑ εδώ και πάρα πολύ καιρό, είναι ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος κατάργηση του άρθρου 16 και η δημιουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων. Μπορούμε να το συζητήσουμε, αν θέλετε, πάρα πολύ αναλυτικά. Δεν είναι απλά ιδεολογικό. Θα μας δοθεί ευκαιρία, φαντάζομαι, το αμέσως επόμενο διάστημα. Χαίρομαι. Και πραγματικά να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν να σήμερα καλά, μαζί μας. Και ευχαριστώ και να ανανεώσουμε το ραντεβού. Ναι. Λίγο άδικος μαζί της, λέτε, λίγο οξύς. Οξύς, όχι άδικος, γιατί νομίζω ότι σε αυτό δεν... Παρόλο που, ξέρετε, έχω άψογη, ας πούμε, χημεία, νομίζω ότι σε αυτό δεν ήταν ακριβής. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ, να είστε καλά. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας όμως, γιατί το θέμα της παιδείας είναι από τα μεγαλύτερα, κύριε Υπουργέ. Και μάλιστα θα έλεγα, αν θέλετε προσεχώς, όταν εσείς επιλέξετε, να κάνουμε διάλογο και με τους ακροατές. Να έρθετε στο στούντιο δηλαδή και να κουβεντιάσουμε πραγματικά, γιατί είστε μια ψύχρεμη φωνή στον χώρο της παιδείας. Με μεγάλη χαρά, πραγματικά με μεγάλη χαρά. Γιατί και εγώ το είπα χθες στα παιδιά. Τους λέω, παιδιά, αν πραγματικά υπάρχουν κάποια πράγματα στα οποία έχουμε πέσει έξω, και αλίμονο, ξέρετε, όταν κανείς κάνει τόσα πράγματα, πέφτεις και σε ορισμένα έξω. Δεν είναι το τέλος του κόσμου. Στο νεκροταφείο μόνο δεν κάνει κανείς λάθη. Να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση τώρα που μου ήρθε. Γιατί γνωρίζω ότι πολλοί λένε ότι το Πολυτεχνείο μπορεί να μεταφερθεί στην Πανεπιστημιούπολη και να φτιαχτεί εκεί ένας χώρος γενικότερος, ευρύτερος, μαζί με το μουσείο που είναι δίπλα, που θα βοηθήσει πολύ. Είστε υπέρ αυτής της άποψης? Τη βλέπετε με συμπάθεια, είστε... Κοιτάξτε, καταρχήν ξέρετε ότι υπάρχει ένας τεράστιος χώρος επάνω που όλα τα τμήματα εκτός από το τμήμα της αρχιτεκτονικής είναι πάνω στο ζωγράφου. Ναι. Τώρα, αν πρέπει να φύγει από κάτω ή όχι, νομίζω ότι αυτό πρέπει να το συζητήσει κανείς στο πλαίσιο μιας ανάπλασης όλης εκείνης της περιοχής. Ξέρετε, υπάρχει κάτι που προσπάθησα να το πω και πριν. Η ιστορικότητα των χώρων είναι ένα σημαντικό πράγμα σε μια πόλη. Αληθές. Στα πλαίσια λοιπόν μιας ανάπλασης μπορεί να συζητηθεί μεταφορά του Πολυτεχνείου? Βεβαίως, γιατί δεν υπάρχουν θέματα ταμπού στο πλαίσιο της αναμόρφωσης και ανάπλασης. Δεν υπάρχουν θέματα ταμπού, αλλά η απλή μεταφορά, δηλαδή του ενός τμήματος, δεν νομίζω να, ας πούμε, αλλάξει τίποτα το ιδιαίτερο. Η μεταφορά πρέπει να συνδυαστεί, αν υπάρχει σκέψη για μεταφορά, πρέπει να συνδυαστεί με μια δραματική και ριζική αναμόρφωση όλης εκείνης της περιοχής. Η οποία χρειάζεται κάτι τέτοιο, ομολογία, κύριε Υπουργέ. Ναι, ναι, αλλά είδατε τώρα, προχωράμε πάρα πολύ, με πολύ ενδιαφέροντα τρόπο, με το Ακροπόλ. Η Υπουργός Πολιτισμού έκανε τις πρώτες προγραμματικές δηλώσεις. Από εκεί, από το χώρο εκείνο. Το κτίριο, θυμάστε, δεκαετίες άδειο και ελπωμένο. Τώρα θα γίνει ένα ζωντανό κύτταρο. Εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να ζωντανέψουν οι χώροι. Αυτό μας ενδιαφέρει. Να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να ζωντανέψουν οι χώροι με πολλά πράγματα. Λοιπόν, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ. Και εγώ, κύριε Σκουρή, και κυρία Σπανού, σας καλημερίζω. Καλή σας μέρα. Ο κύριος Κώστας Γαβρόγλου, Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.